το φαγητό μας να δούμε, όπως είπαμε, καθώς έρχονται γιορτές και είμαστε και εν μέσω lockdown. Και θεωρητικά έτσι τα βάζουμε λίγο μαζί μας, γιατί τρώμε παραπάνω αφού δεν κινούμαστε και τόσο πολύ. Εντάξει. Λοιπόν, έχει γράψει λοιπόν στην πλατεία που κυκλοφορεί αγαπητή συνεργάτη μας, η οποία είναι έτσι και διαιτολόγος και διατροφολόγος, η κυρία Αγγελική Μυρογιάννη, και έχουμε μιλήσει και άλλη μια φορά μαζί της για χριστουγεννιάτικες λιχουδιές παρασκευασμένες με λιγότερες θερμίδες. Με αφορμή λοιπόν το άρθρο αυτό, θα ξεκινήσουμε μια κουβέντα για να καταλήξουμε λίγο έτσι στο τι πρέπει να έχουμε στο νου μας, αλλά να μην έχουμε έτσι και πολύ βάρος στη συνείδησή μας, να το χαρούμε και λιγάκι. Να την καλωσορίσω λοιπόν στην τηλεφωνική μας γραμμή, κυρία Μυρογιάννη, καλώς σας. Μεσημέρι, είστε καλά? Καλά, καλά. Εσείς πώς είστε? Καλά. Εμείς που βγαίνουμε και μιλάμε με κόσμο έστω και τηλεφωνικά, νομίζω ότι παίρνουμε κάποια ερεθίσματα. Πάει καλύτερα. Πώς τα βλέπετε τα πράγματα από τον κόσμο σε σχέση με το lockdown και τη διατροφή μας? Τι σας λέει? Ειδικά τώρα που είναι και η περίοδος των Χριστουγέννων, όλοι θέλουμε το γλυκάκι μας. Η αλήθεια είναι αυτή. Ναι. Λοιπόν, έβαλε και κρύο, χρειαζόμαστε τις θερμίδες. Η αλήθεια είναι χρειαζόμαστε και τις θερμίδες, χρειαζόμαστε και το γλυκάκι μας. Συνήθως αυτά που θα βρούμε στο χριστουγεννιάτικο μπουφέ είναι μέλο μακάρονα, κουραπιέδες, δίπλες, σοκολατάκια. Mm-hmm. Μπορούμε να βρούμε είτε αλμυρά είτε γλυκά μπισκότα. Ναι. Και λόγω του lockdown, επειδή βρισκόμαστε και συνέχεια μέσα στο σπίτι, τα βλέπουμε, τα ξαναβλέπουμε και όσο να είναι, είμαστε λίγο πιο επιρρεπείς στο να καταναλώσουμε μεγαλύτερη ποσότητα. Μάλιστα. Εσείς λοιπόν εδώ μας λέτε στην πλατεία, στο περιοδικό μας, ότι μπορούμε έτσι με λιγότερες θερμίδες να μην τα στερηθούμε. Τι συμβουλές έχετε να μας δώσετε? Εάν έχουμε τη δυνατότητα να τα παρασκευάσουμε εμείς, mm-hmm. διότι υπάρχουν και ορισμένοι γονείς ή ορισμένοι άνθρωποι που δεν έχουν τη δυνατότητα και λόγω χρόνου να τα παρασκευάσουν και να τα προμηθευτούν είτε από αρτοζαχαροπλαστεία, είτε από φούρνους, είτε από ζαχαροπλαστεία. Mm-hmm. Εάν έχουμε λοιπόν τη δυνατότητα να τα παρασκευάσουμε εμείς, μπορούμε με μικρά τρίκ να μειώσουμε λίγο την θερμιδική μας πρόσληψη. Όπως για παράδειγμα να χρησιμοποιήσουμε κουπάτ. Τα κουπάτ είναι τα μικρά μεταλλικά ή πλαστικά σχέδια, mm-hmm. σε διάφορα σχέδια και μεγέθη, όπου μπορούμε να πλάσουμε είτε τα μελομακάρονα είτε τους κουραμπιέδες μας, mm-hmm. και έτσι με αυτόν τον τρόπο να βγουν λιγότερα σε μέγεθος, ναι. δηλαδή λιγότερα σε γραμμάρια. Έτσι θα γευτούμε το αγαπημένο μας γλυκάκι, χωρίς όμως να δώσουμε πολλές θερμίδες στον οργανισμό μας. Γενικά τώρα, για να μην μας πει, να μην μας πείτε έτσι όλα τα μυστικά, να τα διαβάσουμε και στο άρθρο, mm-hmm. Τι να έχουμε στο νου μας, δηλαδή, ξέρω εγώ, πόσα να φάμε από το καθένα την ημέρα? Η αλήθεια είναι ότι τα μελομακάρονα, ναι. είναι λίγο λιγότερο θερμιδογόνα έναντι του κουραμπιέ που έχει, mm-hmm. Και το βούτυρο. Βέβαια, ορισμένοι παρασκευάζουν και τα μελομακάρονα με το βούτυρο, αν και η παραδοσιακή συνταγή είναι με ελαιόλαδο. Mm-hmm. Το γλυκάκι καλό είναι να βρίσκεται περίπου 2-3 φορές το maximum μέσα, mm-hmm. στην εβδομάδα. Και όχι στην εβδομάδα. Την ημέρα. Τώρα, αν θέλουμε πολύ το γλυκάκι και λόγω των ημερών, ας είναι ένα την ημέρα, αλλά όχι κάθε φορά και τα δύο, mm. ή και τα τρία, π.χ. και μελομακάρονα και κουραμπιέδες και δίπλες, γιατί δεν ανεβαίνουμε λίγο θερμιδικά. Mm-hmm. Και να θυμόμαστε πάντοτε ότι εφόσον προσθέτουμε κάτι στη διατροφή μας, θα πρέπει και κάτι να αφαιρέσουμε. Δηλαδή, μπορούμε, mm-hmm. να αφαιρέσουμε λίγο το ψωμάκι από το μεσημεριανό μας γεύμα, mm-hmm. ή αντίστοιχα από το βραδινό μας. Γιατί εννοείται ότι αν προσθέτουμε ένα καινούριο τρόφιμο ή ένα τρόφιμο το οποίο είναι πιο θερμιδογόνο, που δεν το είχαμε στο πρόγραμμά μας, ουσιαστικά ανεβαίνουν λίγο οι θερμίδες μας, οι οποίες αν δεν αξιοποιηθούν, mm-hmm. μέσω φυσικής δραστηριότητας, θα μας προσθέσουν σωματικό βάρος. Ωραία. Άρα λοιπόν, να πάμε για παράδειγμα τώρα έτσι στην ημέρα των Χριστουγέννων, έτσι ανήμερα. Μάλλον όχι, θα το πω αλλιώς. Να πάμε λίγο από το ρεβεγιόν. Mm-hmm. Πέμπτη δηλαδή, αύριο, Πέμπτη βράδυ, σπίτι ή θα μπορέσουμε να πάμε ή θα έχουμε σπίτι μας κάποια εδέσματα. Στο πάρουμε από Πέμπτη βράδυ μέχρι Παρασκευή βράδυ, πώς να πάει θεωρητικά καλύτερα η μέρα μας διατροφικά. Ας το πάρουμε λοιπόν από Πέμπτη πρωί. Ξυπνάμε και γνωρίζουμε ότι θα έχουμε ρεβεγιόν το βράδυ. Έτσι, αύριο. Τι τρώμε το πρωί?
Οπωσδήποτε κάνουμε τα 5 γεύματα, όπως mm-hmm. είχαμε πει και στην προηγούμενη ομιλία μας. Mm-hmm. Το γεγονός δηλαδή ότι θα υπερφορτωθεί ένα γεύμα μέσα στην ημέρα περισσότερο δεν σημαίνει ότι θα μελήσουμε τα υπόλοιπα, mm-hmm. διότι περισσότεροι λένε «ΟΚ, δεν θα το φάω για να έχω κέρδος σε θερμίδες». Mm-hmm. Όχι, θα το καταναλώσω κανονικά, αλλά θα είναι λίγο λιγότερο σε ποσότητα. Π.χ. αν συνηθίζαμε να καταναλώνουμε ένα ολόκληρο κουλούρι, μπορούμε να το κάνουμε μισό. Μάλιστα. Ή μισή τυρόπιτα, ή μισή σπανακόπιτα, ή μισό φλιτζάνι γάλα με μισό φλιτζάνι δημητριακά. Mm-hmm. Ναι, με να παίρνουμε τα θρεπτικά συστατικά, αλλά λιγότερο σε ποσότητα. Μάλιστα. Δηλαδή, ό,τι συνηθίζαμε να καταναλώνουμε σαν πρωινό, ας είναι λίγο μικρότερο σε ποσότητα. Ωραία. Εννοείται το δεκατιανό μας, αν επιλέγαμε κάτι το οποίο να είναι τύπου ξηρούς καρπούς ή κάτι σε παστέλι ή κάτι τέτοιο, καλύτερο να αρκεστούμε μόνο στα φρούτα, ας είναι φρέσκα. Μάλιστα, ωραία. Το μεσημεριανό οπωσδήποτε, τώρα θα μπορούσαμε να επιλέξουμε γευματάκι το οποίο να αποτελείται μόνο από λαχανικά και πρωτεΐνη. Οτιδήποτε σαλατούλα θέλουμε εμείς και να είναι μαζί φιλέτο κοτόπουλο, να είναι μπριζόλα, ψαράκι, κάτι το οποίο να μην έχει πολλές θερμίδες, mm-hmm. να μην έχει ιδιαίτερο λίπος, γιατί έχουμε στο βάθος του μυαλού μας ότι το βράδυ θα είναι λίγο πιο θερμιδογόνο συγκριτικά με ό,τι καταναλώναμε τα προηγούμενα βράδια. Μάλιστα, ωραία. Το απογευματινό όμως όπως και δίποτε δεν το ξεχνάμε. Τώρα, εάν το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες, ένας περίπατος θα βοηθούσε πολύ. Mm-hmm. Πριν το ρεβεγιόν. Ναι, αν γίνεται. Γιατί τώρα εντάξει, οι καιρικές συνθήκες είναι λίγο περίεργες. Αν έχουμε τη δυνατότητα, αν δεν έχουμε, μπορούμε να κάνουμε γυμναστική στο σπίτι που mm-hmm. μας βοηθάει πολύ. Για παράδειγμα, να βάλουμε ένα τραγούδι το οποίο μας αρέσει και να κάνουμε ένα γρήγορο τζόκινγκ ή να κάνουμε κάποιους κοιλιακούς ή κάποιους ραχαίους. Έστω 5 λεπτά, όσο διαρκεί το τραγούδι που μας αρέσει. Είναι και αυτό κέρδος. Καταναλώνουμε αυτόν τον τρόπο θερμίδες. Πολύ ωραία. Το απογευματινό μας, πείτε μας μια πρόταση για το απογευματινό πριν το ρεβεγιόν. Εκτός από φρούτα, τα οποία οι περισσότεροι δεν τα πολύ προτιμάνε, θα μπορούσε να είναι ένα γιαουρτάκι, θα μπορούσε να είναι ένας φυσικός χυμός ή μια χούφτα ξηρή καρπή, μια χούφτα από ξηραμένα φρούτα, κάτι το οποίο να είναι μικρό σε ποσότητα, ώστε ότου και πάλι να έχουμε κέρδος σε θερμίδες για να μπορούμε να κάνουμε, ας πούμε, λίγο την βραδινή μας κρεπάλη. Μάλιστα. Πάμε τώρα στο βράδυ. Πάμε στο ρεβεγιόν. Τώρα το ρεβεγιόν, τις περισσότερες φορές εκτός από τη σαλάτα που συνήθως δεν την αγγίζει κανείς. Η αλήθεια των πραγμάτων είναι αυτή. Τώρα, μπορεί να είναι κάτι σε ψητό, να είναι πριζόλα ή κοτόπουλο φιλέτο ή κοτόπουλο σουβλάκι. Ή να είναι γαλοπούλα συνήθως κάνουν, γεμιστή. Μπορείτε να επιλέξετε ένα κομμάτι από φιλέτο γαλοπούλα και μαζί να βάλετε το συνοδευτικό που θα είναι το ρύζι και συνήθως μέσα στο ρύζι υπάρχουν κουκουνάρια, σταφίδες, διάφορα τριμμένα λαχανικά. Το σελινάτο νομίζω πάει ανήμερα αν δεν κάνω λάθος. Βέβαια εντάξει τώρα το κάθε ένα σπιτικό έχει τις δικές του παραδόσεις. Ο γενικός πληθυσμός των διαιτώμενων μου ζητάει κρέας ψητό, να σας πω την αλήθεια. Mm-hmm. Ίσως και λόγω νηστείας, ένα κρέας ψητό είναι πιο εύκολο στο να συγκρατηθούμε. Τώρα αν υπάρχουν και άλλα συνοδευτικά του τύπου ρώσικη, σαλάτα κυπουρού, καβουροσαλάτα, παντζαροσαλάτα, εκεί λίγο μπορούμε να ξεφύγουμε. Mm-hmm. Αλλά επειδή η μέρα είναι έτσι λίγο ιδιαίτερη, μπορούμε να καταναλώσουμε ένα κουταλάκι της σούπας από μία-δύο διαφορετικά τέτοιου είδους σαλάτες που είναι πιο θερμιδογόνες έναντι τον άλλο π.χ. μαρούλι, λάχνο, καρότο. Μάλιστα, ωραία. Πάμε λοιπόν τώρα, και βέβαια πρέπει να μας πείτε και λίγο για το κρασάκι που θα πιούμε, οτιδήποτε. Μπράβο, λοιπόν, γενικότερα να ξέρετε όσον αφορά το αλκοόλ, όταν ένα ποτό έχει πολλούς αλκοολικούς βαθμούς, συνήθως αυτό αναγράφεται στο πίσω μέρος της συσκευασίας, αν έχουμε τη δυνατότητα να το προμηθευτούμε εμείς, αντιλαμβανόμαστε ότι έχει και πολύ περισσότερες θερμίδες. Ή για παράδειγμα όταν έχουμε ένα ποτό που περιέχει μέσα υψηλή γλυκύτητα λόγω της πρόσληψης ζάχαρης ή άλλων υποκατάστατων ζάχαρης, άρα και αυτό μας δίνει πάρα πολλές θερμίδες. Εγώ συνήθως προτείνω κρασί το οποίο να είναι ροζέ, ή, θα σας πω για ποιο λόγο επιλέγω και χρώμα, ροζέ ή κόκκινο, να είναι ξηρό ή τουλάχιστον ημίγλυκο, όχι να είναι γλυκό, γιατί με αυτόν τον τρόπο ανεβαίνουμε θερμιδικά. Και αναφέρω λίγο το χρώμα, διότι όσο περισσότερο χρώμα, ειδικά στο ροζέ και στο κόκκινο, παίρνουμε περισσότερα αντιοξειδωτικά. Άρα αφού το καταναλώνουμε που το καταναλώνουμε, να πάρουμε και τα ωφέλη από την κατανάλωση του συγκεκριμένου αλκοόλ. Τώρα αν
πάμε τύπου κοκτέιλ, κάτι το οποίο θα είναι μίξ με κάτι άλλο σε ποτό, και εκεί ανεβαίνουμε θερμιδικά. Άρα το καλύτερο θα είναι αυτές τις μέρες να προτιμήσουμε κρασάκι ή μπύρα. Ωραία, κρασάκι ή μπύρα. Πόσα ποτήρια? Υπολογίζεται ότι η κανονική κατανάλωση είναι συνήθως 2 στους άντρες, 1 στις γυναίκες. Αλλά επειδή τώρα η μέρα, όπως σας είπα, είναι λίγο ιδιαίτερη, εντάξει, μην ξεφύγουμε πάνω από 4 ποτηράκια. Ναι, ωραία. Γιατί είναι και αυριανή ημέρα. Πάμε τώρα στην αυριανή ημέρα, τα ανήμερα των Χριστουγέννων. Να πάμε λίγο σε περίπτωση που τελικά ξεφύγαμε το βράδυ. Τι μπορούμε να κάνουμε την επόμενη μέρα για πρωινό, γιατί λέτε να μην χάνουμε γεύματα? Ναι, το καλύτερο, όπως σας ανέφερα, να μην χάνετε γεύματα. Βέβαια, υπάρχουν κάποιες παραδόσεις σε χωριά όπου δεν υπάρχει πρωινό με την έννοια που έχετε στο μυαλό σας. Για παράδειγμα, το πρωινό σε ορισμένα χωριά είναι κρέας. Δηλαδή, με το που γυρνάνε από την εκκλησία, ψήνουν πριζόλα. Χωρίς σαλάτα, χωρίς ψωμί, χωρίς τίποτα, τίποτα. Μόνο πριζόλα. Λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση, καλή επιλογή, αρκεί να δούμε η πριζολίτσα μας να μην έχει ορατό λίπος, να την έχουμε ψήσει είτε στα κάρβουνα, είτε σε λαδόκολα, ή με τέτοιο τρόπο ώστε να έχει αφαιρεθεί όσο περισσότερο λίπος γίνεται. Μυρωδικά μπαχαρικά εννοείται μπορεί να χρησιμοποιήσουμε ό,τι θέλουμε. Τώρα, στην άλλη εκδοχή, όπου είναι κανονικά το πρωινό, μπορούμε να καταναλώσουμε 2 ασπράδια αυγού μαζί με μια μικρή φρυγανιά. 2 ασπράδια αυγού πώς, δηλαδή στο τηγανάκι? Ή ποσέ, το καλύτερο ποσέ θα ήταν ποσέ. Ή αν έχετε αντικολλητικό τηγάνι, δεν έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα. Μάλιστα. Ουσιαστικά παίρνετε και πρωτεΐνη μέσα από τα ασπράδια του αυγού, παίρνετε και τον τατάθαρκα από την φρυγανιά και θεωρείτε ότι είναι ένα γεύμα το οποίο δεν έχει πολλές θερμίδες. Είναι περίπου 50 θερμίδες, από ό,τι σας είπα. Mm-hmm. 50 θερμίδες είναι πολύ λίγο. Και σε περίπτωση που επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες, μπορείτε άνετα μέσα από αυτό το γεύμα να κάνετε λίγο περπάτημα. Ωραία. Καλό είναι πάλι δηλαδή να δούμε πώς θα περπατήσουμε λιγάκι. Γιατί έχουμε περίσσια θερμίδων. Καλό δηλαδή να αξιοποιηθούν. Αν δεν αξιοποιηθούν, όχι βέβαια εντάξει την ίδια μέρα με την απαύρο, αλλά και τις επόμενες μέρες, θα αυξηθεί το σωματικό βάρος. Ναι. Δεν γίνεται αλλιώς. Δεν βγαίνουν τα πράγματα, τα μαθηματικά. Ωραία. Και μετά έχουμε λοιπόν το μεσημεριανό. Α, επίσης κάποιοι που θέλουν να φάνε τσουρέκι το πρωί. Μπορούν να καταναλώσουν. Υπολογίζεται 3-4 κουτιά σπίρτα. Πάλι, όπως σας είπα, είναι σπιτικό. Ακόμη καλύτερα, γιατί ξέρουμε πάνω κάτω τι έχει προσθέσει, τι υλικά έχουν μέσα. Αλλά αν είναι εμπορίου, βέβαια εντάξει, τώρα και το εμπορίο έχουν την θερμιδική αξία, τη διατροφική ετικέτα και μπορούμε να το δούμε. Μπορούμε, 3-4 κουτιά σπίρτα μπορούμε να το καταναλώσουμε σαν πρωινό, αλλά αυτό θα είναι ουσιαστικά συζαγωγικά το γλύκισμά μας όλη την ημέρα. Ωραία. Και πάμε στο μεσημεριανό μας που ακολουθούμε τα ίδια, δηλαδή πάλι προτιμάμε κάτι ψητό. Το καλύτερο θα ήταν αυτό ψητό με σαλάτα ή και το σελινάτο είναι καλή επιλογή. Ουσιαστικά είναι κρέας, το οποίο είναι βρασμένο μαζί με σέλινο και το αυγολέμονο. Και εκεί μπορούμε. Δηλαδή να μην προσθέτουμε πολύ υδατάνθρακα. Τώρα για τα παιδιά που ενδεχομένως να περιμένουν πιο πολύ το γλυκό να φάνε παρά το φαγητό, πώς το διαχειριζόμαστε αυτό το διήμερο? Πρώτα φαγητό και μετά γλυκό. Αυτό που ξέραμε και εμείς και μας λέγανε και εμάς. Ναι, δηλαδή έτσι πρέπει να γίνει. Διότι δεν έχουν κέρδος. Εννοείται το γλυκάκι θα το καταναλώσουν. Αλλά γιατί είναι ενέναντι του μεσημεριανού? Είναι προτιμότερο εκείνη τη στιγμή που θα σας ζητήσουν το γλυκό να προσφέρετε το μεσημεριανό ή το βραδινό. Δηλαδή η ανάγκη τους για κατανάλωση τροφής να είναι κάτι θρεπτικό. Το γλυκάκι έτσι κι αλλιώς θέλοντας και μη θα το καταναλώσουν. Ναι. Όταν σας το ζητήσουν όμως, θα είναι καλύτερα εκείνη τη στιγμή, ας μείνει και την ώρα που θα πραγματοποιηθεί το ρεβιγιόν, το κάλεσμα των συγγενών ή να πάτε στο σπίτι. Δώστε ένα μικρό μέρος από το μεσημεριανό το οποίο έχετε φτιάξει από το βραδινό για να γίνει επακόλουθο το γλυκάκι. Γιατί μετά δεν θα έχουν όρεξη να καταναλώσουν καθόλου φαγητό. Μάλιστα. Ωραία, ωραία, εντάξει. Και σε κάθε περίπτωση, αν το παρακάνουμε και τις δύο ημέρες, αλλά πια δεν είναι για να δούμε άλλο κόσμο, δεν είναι για να κάνουμε κάτι, τι μπορούμε να κάνουμε σαν έτσι, αποτοξινωτικά, να το πούμε έτσι,
κάπως. Δεν χρησιμοποιώ, η αλήθεια είναι, πάρα πολύ αυτή τη λέξη, γιατί θεωρώ ότι ο οργανισμός πρέπει να περιλαμβάνει πληθώρα θρεπτικών συστατικών. Απλά οι επόμενες μέρες θα μπορούσαν να κυλήσουν χωρίς γλυκάκι, εννοείται. Τα γεύματα όπως και δίποτε, αρκετό νεράκι, φυσική δραστηριότητα, ξανά, γίνομαι κουραστική, το αναφέρω, αλλά βοηθάει πραγματικά πάρα πολύ, και να μικρύνουμε λίγο τις ποσότητες. Δηλαδή, από το μεσημεριανό, ας είναι λίγο μικρότερη ποσότητα από ό,τι συνηθίζαμε. Ωραία. Και αντίστοιχα και το βραδινό. Ανά 3 με 4 ώρες, όπως και δίποτε τα γευματάκια μας, να δίνουμε ενέργεια στον οργανισμό μας. Και το βραδινό, που το ίδιο ισχύει και για τις μέρες του ρεβεγιόν, τουλάχιστον 3 ώρες πριν πάμε να κοιμηθούμε. Το βραδινό 3 ώρες, μάλιστα. Και τελευταία ερώτηση, γιατί μας το λένε, τι κάνουμε με τα αναψυκτικά, μας ρωτάνε. Λοιπόν, τα αναψυκτικά... Γιατί για κάποιους είναι βοηθός, ξέρετε. Παίρνουν αναψυκτικά για να αντέξουν. Για να την πέψει, εννοείται. Ναι, ναι, ναι. Δεν ωφελούν σε κάτι. Ναι. Μπορεί όντως να είναι εκείνη τη στιγμή για πέψη, για να μπορέσουν να συνεχίσουν το γεύμα. Αλλά αυτό που θα ήθελα να σας πω είναι να μην αγνοούν τα ερεθίσματα της πείνας και του κορισμού. Όταν δηλαδή ο οργανισμός σου δίνει το ερέθισμα ότι μην καταναλώσεις κάτι άλλο, να μην συνεχίζουν, γιατί πολλοί το κάνουν αυτό και μετέπειτα έχουν τρομερή δυσπεψία και πόνο στο στομάχι και καούρες. Και να θυμάστε ότι χρειάζεται το εγκέφαλός μας τουλάχιστον 20 λεπτά για να αντιληφθεί αυτό το οποίο έχει καταναλώσει, ίσως και οι περισσότεροι μετά από 20 λεπτά να αισθάνονται αυτό το έντονο φούσκωμα. Άρα τα αναψυκτικά δεν ωφελούν τόσο πολύ, και μετά από μια μακροχρόνια χρήση ή ακόμη και μετά από συχνή κατανάλωση να δημιουργήσουν πολλά γαστρεντερικά προβληματάκια. Μάλιστα. Βέβαια, μία φορά στο τόσο δεν υπάρχει θέμα, αλλά όταν γίνεται πολύ συχνή η κατανάλωση και φυσικά να καταναλώνονται, όχι για να συνεχίσουμε το γεύμα μας. Είναι λάθος δηλαδή αυτή η τακτική. Ναι. Ότι θα πιούμε π.χ. λίγο. Ναι, οι περισσότεροι έτσι. Για να συνεχίσουμε. Πολύ ωραία, κυρία Μυρογιάννη, σας ευχαριστούμε πολύ. Να θυμίσω εδώ πέρα ότι μπορούν οι ακροατές και ακροάτες για ειδικότερες συμβουλές να σας τηλεφωνούν στο 6984-4587-11 και με email στο alfa.myrogiannipapaki@gmail.com, αλλά και στο σταθερό 22-513-068-08. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Μυρογιάννη. Καλά Χριστούγεννα, να περάσετε όμορφα. Να είστε καλά, γεια σας. Γεια σας.